Ε, ναι, με... ήταν τεράστια, τεράστια ε, πώς θα, πώς θα το πω, ε, στιγμή, δυσκολία ε, αυτό που συνέβη στον αδερφό μου. Ε, που συνειδητοποίησα ότι η ζωή είναι πραγματικά μικρή. Mm -hmm. Είναι μια στιγμή που να συμβούν τα πάντα. Το προηγούμενο βράδυ ο Ανδρέας ήταν. Ε, ήμασταν μαζεμένοι σε μια πολύ μεγάλη γιορτή. Ήμασταν πολύ χαρούμενοι. Ήταν εκείνο πάρα πολύ χαρούμενο, ετοίμαζε να βγάλει ένα album. Ε, ε, μου μίλαγε για τα καινούργια του σχέδια, μιλάει σε όλο τον κόσμο για αυτά. Έκαναν απολούσει όλο το παρελθόν, όλο από τότε που ήμασταν μικροί. Και τον θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά να σηκώνονται πάνω και να μου λέει ότι η ζωή για όλα δεν είναι μικρή. Και αυτό που θα πάρουμε είναι τρία μέτρα χώμα. Και σηκωνόταν πάνω. Έκανε και πολύ έντονε κινήσει ο <laughs> και εγώ αυτή τη στιγμή να ξέρει, προσπαθώ να κρατηθώ και να μην κουνάω χέρια. λοιπόν, <laughs> <laughs> και σηκωνόταν και μου λέει: Γιατί θα πάρουμε τρία μέτρα χώμα. Θα πάρουμε ένα, δύο, τρία και μου τα περπάταγε. <laughs> και αγκαλιαστήκαμε εκείνο το πρωί γιατί μα πήρε το ξημέρωμα. Κοιτάγαμε τον ήλιο που έβγαινε, την ανατολή του ηλίου. Αγκαλιαστήκαμε, χαιρετηθήκαμε και δώσαμε ραντεβού για το απόγευμα να πάμε για μπάνιο, να συνεχίσει όλο αυτό. Και... Τελικά έγινε Έλληνα. αυτό που έγινε, ε, ένα έγκλημα ουσιαστικά mm -hmm. που μπορούμε να πούμε και γι' αυτό αν θέλεις ε, που έκοψε τη ζωή του κανονικά και, και εγώ εκείνη τη στιγμή συνειδητοποίησα ότι η ζωή είναι μικρή και δεν είναι απλώς μια φράση αυτό αλλά πρέπει πραγματικά να βάλεις τα όρια σου και να πεις ότι θέλω να ζήσω, να κάνω πράγματα. Δεν ξέρει ποτέ τι σε περιμένει, οπότε όλο αυτό που συνέβη με τον Αντρέα μου έδωσε τεράστια δύναμη μέσα μου για να συνεχίσω να ζω, δηλαδή δεν με πήρε από κάτω. Ε, αντίθετα ήταν μια εφαλτήριος δύναμη για να ξεχυθώ στη ζωή. Από κόμμα γιατί σου έδωσε έμπνευση δηλαδή και με αυτόν τον τρόπο. Μου έδωσε τρομερή δύναμη να κάνω πράγματα ε, και να και να πιάσω πάλι τη ζωή από την αρχή, αν θέλει. Να δω τι, τι, τι έχω να κάνω με όσο χρόνο είναι αυτό που μου αναλογεί, α πούμε. Ε, Ανέφερε τώρα σχετικά με την υπόθεση που. Ναι. Ε, αξίζει να πω λοιπόν εδώ mm -hmm. και θέλω να το συνδυάσω επειδή τώρα πλησιάζουν οι μέρε από το ατύχημα που έγινε στα Τέμπη. Ναι. Και μέσα μου αυτές η, αυτή η υπόθεση με τα Τέμπη είναι συγκλονιστική και που δείχνει το το τόσο το σκληρό πρόσωπο της εξουσίας που θέλει να ανακρύψει την αλήθεια με μία τρομακτική αλαζονία ε, που πραγματικά με ξεπερνάει. Ε, μου θυμίζει πάρα πολύ και την ε, περίπτωση του αδερφού μου και πολλών άλλων περιπτώσεων όπου όπου, 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 όπου επικρατεί η λέξη εγκατάλειψη και συγκάλυψη. <χω> δηλαδή ε, η υποτίμηση τελείω τη ανθρώπινη ζωή. Γιατί αυτό ακριβώ συνέβη και στον Αντρέα. Ε, ένα μάξι τον χτύπησε και ενώ ακόμα δεν είχε φύγει, ουσιαστικά τον εγκατάλειψαν αβοήθητο. Δεν φύγανε. Έτσι. Ε, αλλά δεν του προσφέραν καμία βοήθεια. Ε, αυτό με, με, συγκλονίζει μέσα μου και αντίστοιχα συνέβη σε όλα αυτά τα παιδιά, στα τέμπη, σε όλου αυτού του νέου yeah. ανθρώπου. Η υπόθεση πάλι πήγε να καλυφθεί. Δεν γίνεται να καλυφθεί αυτό το πράγμα, Δεν γι... αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Είμαστε όλοι οι ίδιοι ε... και πρέπει όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι νιώθουνε το τι συνέβη σε αυτά τα παιδιά, το τι συνέβη στον αδερφό μου, το τι συνέβη στους ανθρώπους στις πλημμύρες στην Καρδίτσα ας πούμε, το τι συνέβη στον, ε... στον Αντώνη, στον Πειραιά, να. στον Ζακ. Ε πράγματα τα οποία τα παρακολουθούμε μέσα από τι οθόνε μας, έτσι. Mm -hmm. Λοιπόν, πρέπει να στηρίξουμε τις οικογένειες ε, στις, ε, στις διαδικασίες, τις νομικές που έχουν κινηθεί. Και εγώ έχω ξεκινήσει μαζί με τη μητέρα μου τις νομικές διαδικασίες για το θέμα αυτό. Παρόλο που δεν πιστεύω σε μία τιμωρία η οποία θα ισοφαρίσει το χαμό ναι. το του αδερφού Δεν σοφαρίζεται. Ναι, Απλά δεν είναι. Ίσως για να νιώσει ελαφρώ καλύτερα, δεν ξέρω. Ή, αυτό που λέμε για την απονόμη. Για, για να μην ξαναγίνει. Για να μην ξαναγίνει. Δηλαδή ο, ο, στόχος, στόχο, πούμε, είναι αυτό. αυτό. Ναι, ο ρεαλιστικό στόχο, όντω αυτό είναι. Ναι. Ε, ε, εκείνη την περίοδο που συνέβη αυτό και επειδή έχει μια δημοσιότητα, υπήρξαν κάποιε συμπεριφορέ από μίντια, ίσω ή από ανθρώπου στο μίντια που να σε εξόρισαν να ήταν παραπάνω από αυτό που. Να ξεπέρασαν τα όρια. Να ξεπέρασαν ναι. τα όρια. Δηλαδή, η κάλυψη όλη σε, σε πίεση. Πώ μπορεί να αισθάνεται ένα άνθρωπο που έχει και αυτή την κάλυψη από πάνω. Να σου πω την αλήθεια, δεν, <σκυρια> <σκυρια> δεν το παρακολούθησα καθόλου εκείνο τον καιρό. Δεν, δεν παρακολούθησα τι γινόταν. Και όσοι με προσπαθούσαν να προσεγγίσουν, του απέφευγα και ευτυχώ υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι γύρω μου που ε, που με βοηθάγανε σε αυτό. Ωστόσο, η εκπομπή τη ε, κυρία Νικολούλη ναι. ε, βοήθησε πάρα πολύ στο να γίνει γνωστό το γεγονό, στο να, να φωτιστούν κάποιε πλευρέ τη υπόθεση και ειδικά έτσι όπω εξελίχθηκε η υπόθεση, αν κάποιο την παρακολουθήσει, οι εκπομπέ υπάρχουν, υπάρχουν και οι τρει στο διαδίκτυο. Ναι. Ε, είναι αποκαλυπτικό όλο αυτό που συνέβη, δηλαδή το ότι υπήρχαν μάρτυρε. Και παρόλα αυτά, από την πρώτη στιγμή που βρέθηκα στο σημείο με τον αδερφό μου στην άσφαλτο, mm. η ίδια η αστυνομία προσπαθούσε να συγκαλύψει το γεγονό και του ανθρώπου που το κάνανε. Ε, Προσπαθούσαν να βάλουν ένα πέπλο μπροστά στα μάτια μα, ε, να, να με μπερδέψουν με τις διαδικασίες. Εγώ προφανώς, δεν ήξερα ούτε τι διαδικασίε, τι πρέπει να γίνει. Ε, και όταν ταυτόχρονα έχει να και μια οικογένεια, ε, είναι δύσκολο όλο αυτό να το διαχειριστεί. Οπότε δεν ασχολήθηκα τόσο πολύ με το τι γινόταν στα μέσα, Δεν φτάναμε στα αυτιά μου πολλά πράγματα. Αλλά οφείλω να ομολογήσω ότι η εκπομπή τη κυρία Νικολούλη συνέβαλε πάρα πολύ στο να... και στο να, βρούμε μια... να φωτιστούν πράγματα και στο να βρούμε ανθρώπου που μα βοηθήσανε. Να ναι. φωτίσουμε την υπόθεση. Και έχει βοηθήσει σε πολλέ υποθέσει. Ναι, βέβαια. Η συγκεκριμένη εκπομπή τόσα χρόνια. Οπότε νομικά τώρα δεν ξέρω τι επιτρέπεται να πει, αλλά σε τι φάση είναι η διαδικασία, Δηλαδή έχουν κινηθεί έχουμε κάποια πράγματα. Έχουν βρει του εν, ενόχου, έχουν παραδεχθεί τι έχει okay. συμβεί, αλλά πρέπει να έχουμε μπροστά μα μεγάλη. Είναι, είναι πολύπλοκη υπόθεση. Έρχονται οι ε, δηλαδή. Ε, και η συγκάλυψη που έχει γίνει από την αστυνομία. Ε, και οπότε έρχονται δίκε. Πραγματικά και εγώ και οι φίλοι του αδερφού μου και η οικογένειά μου καλούμε τον κόσμο να στηρίξει αυτή την προσπάθεια. Γιατί δεν είναι μόνο η υπόθεση του Αντρέα. Mm. Α, δηλαδή ψάχνοντας να βρούμε τι συνέβη στον Αντρέα είδα ότι είναι ένα μοτίβο όλο αυτό. Δυστυχώ, ναι και αυτό θέλω μοτίβο. να πω πριν και το ξέχασα. Και πρέπει κάπω να, 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 να υπάρξει ας πούμε ένα δεδικασμένο ότι να πω ένα προηγούμενο ώστε να, να μην ξαναγίνει. Γιατί είναι τρομερό το ότι σκοτώνει άνθρωπο και πρέπει να βρει εκείνο το παραθυράκι του νόμου για να μπορέσει να τιμωρήσει κάπω αυτού του ανθρώπου. Δεν ξέρω αν, 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 η τιμωρία είναι αυτή που θα με κάλυπτε, α πούμε. Πιο πόσα... πολύ θέλουν θέλω ναι. να αποκαλυφθούν ποιοι είναι τα πρόσωπά του. Από όσο ξέρετε, α πούμε, τον χτύπησαν, έμειναν για λίγη ώρα στο σημείο και έφυγαν. Μείναν εκεί. Α, έμειναν, παρέμειναν. Μείναν εκεί, παρέμειναν εκεί και δεν προσφέραν καμία βοήθεια. Okay. Φωνάξανε βέβαια να έρθουν οι αστυνομικέ, αλλά δεν ξέρουμε τίποτα. Δεν κάναμε τίποτα. Okay. Η ευθύνη είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Η, ευθύνη, το, η ανάληψη τη ευθύνη ε, είναι ένα από τα σπουδαιότερα μαθήματα και η μεγαλύτερη πολιτική πράξη που μπορώ να, να σκεφτώ, α πούμε. το μεγαλύτερο μάθημα που μπορώ να προσφέρω στα παιδιά μου και το, που του μιλάω συνέχεια για την ανάληψη τη ευθύνη. Και το τρομακτικό ήταν ότι μαζί με του ανθρώπου που το τον χτυπήσαν τον Αντρέα υπήρχε και το παιδί του. Okay, δηλαδή δεν ξέρω τι μάθημα πήρε αυτό. το Ναι, παιδί. αυτό το παράδειγμα που λέμε. Ναι. Το θεωρώ ένα ακόμα έγκλημα αυτό. Το πώ χειρίστηκαν αυτοί οι άνθρωποι την υπόθεση. Διότι πραγματικά ήταν μια πολύ εύκολη υπόθεση να λυθεί. Πάρα πολύ. Ήταν υπόθεση, το μία μέρα θα πω πολύ, υπερβολή. Αλλά αμέσω η αστυνομία φρόντισε να μα οδηγήσει τόσο αλλού στην εγκατάλειψη, στο τροχαίο με εγκατάλειψη ας πούμε. Οπότε οδηγηθήκαμε Α, μάλιστα. αλλού Α, μάλιστα. και η ΓΑΔΑ μας βοήθησε όταν είδαμε ότι κάτι δεν μας κόλλαγε, απευθυνθήκαμε μετά από τεράστιες προσπάθειες και στη ΓΑΔΑ και εκείνη βρήκαν αμέσως τι είχε συμβεί και λύσαμε το κουβάρι αυτό που τελικά δεν ήταν κουβάρι, ήταν κάτι πολύ απλό, είναι αυτό που σου έλεγα πριν ότι ουσιαστικά γίνεται μπροστά στα μάτια μας. Να. Αλλά φροντίζουν εύκολα να το να, να καλυφθεί. Οπότε φτάνει με τη συγκάλυψη γενικότερα των ε, πραγμάτων. Εδώ ε, αξίζει να πω ότι δεν πάλευα μόνη μου σε όλο αυτό. Και δεν ξέρω, μόνη μου σίγουρα δεν νομίζω να κατάφερνα πολλά. Διότι ε, κάποια στιγμή είχε αρχίσει να με καταβάλει όλο, όλη αυτή η κατάσταση σε συνδυασμό με την ε, δική μου οικογενειακή κατάσταση. Ήταν οι φίλοι του αδερφού μου που με βοηθήσανε, ε, κάποιοι από αυτούς έχουν βγει και στην εκπομπή της Νικολούλη, ε, αφιερώσαν πάρα πάρα πολύ χρόνο να ψάξουν και να συνδυάσουν γεγονότα και να θέσουν ερωτηματικά και να και να με ταρακονίσουν και να με αγκαλιάσουν και να με στηρίξουν. Και αυτό το πράγμα βγαίνει μέσα από όλη αυτή την υπόθεση, νομίζω, η αγάπη των φίλων, και αν ήταν ο Αντρέα να κάνει ένα τραγούδι, νομίζω, ζούσε τώρα και θέλει να κάνει ένα τραγούδι, θα ήταν αυτό, η ναι. αγάπη των φίλων του. Έτσι, ο έχω δει, ας πούμε, και δεν ξέρω αν είναι η συγκεκριμένη φίλη, αλλά πάντα έχω δει, ας πούμε, ξέρει, παρέε ατόμων σε κάποιο hip hop live με ένα πανό, με το ναι, στο να ναι. ναι, stage τον, τον να πούνε κάτι. Αυτό, τον αναφέρουν πάντα. Αυτό, τον ναι. Τον αναφέρουν ναι. πάντα. Okay. Ο, ο Ανδρέας ήταν στου active member. Ήταν στι στις, στις, στις ανεξάρτητε παραγωγέ, στην ώρα των σκιών. Ήταν στου active member και ήταν και στο μεγάλο κόλπο. Α, ήταν σε αυτό. Ήταν okay. και εκεί, ναι, ναι, ναι. Νομίζω ναι. Ναι, ναι, ναι. το αναφέρει και στο άλμπουμ. Μετά okay. από λίγο έφυγε. Okay. Έχει ένα τραγούδι του που είναι ανταγαπημένο σου. Ε, κοίτα, μου αρέσει πάρα πολύ το, το φως του ήλιου, που με συγκλονίζει, <σοίλου> που το λέει μαζί με τον, με τον Νικόλα. Ε, και γιατί είναι, μου θυμίζει πάρα πολύ και τη σκηνή τη τελευταία που τον έχω πολύ έντονα μέσα μου, το φως του ήλιου που ανέτελε και ήμασταν αγκαλιά. Αλλά είναι, είναι, πολλά τα τραγούδια που ανακαλύπτω. Το παρευρίσκομαι, το αγαπώ, το αθάνατο λιοπύρι, το οποίο ειδικά στο, είναι από ένα project άλλο που είχε κάνει, <στονιλόνι> του Muddy <Maddie> Vibes. μιλάει, <στονιλόνι> ε, το 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 βλέπω τον παππού μα πολύ εκεί πέρα μέσα. και όλη αυτή τη σχέση του Αντρέα με τη, με τη φύση και τους παππούδες μας και το, τη σχέση αυτή. Τα τραγούδια αυτά που έχει κάνει, έχει κάνει ένα τραγουδί για, τη, για την κόρη μα, τη, τη Μάγια, την κόρη με μένα και του Μιχάλη, τη Μάγια, στο οποίο ουσιαστικά μιλάει και για μένα, για τη μητέρα μα, ε, ήταν ένα πολύ ιδιαίτερο, είχε μια πολύ ιδιαίτερη γραφή, την οποία ανακαλύπτω με πολύ λεπτομέρεια τώρα.